Ο Μπένι Γκάντς, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους με τους οποίους συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να προετοιμαστούν για χτύπημα κατά του Ιράν. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στην Times of Israel, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι ο Γκάντς συζήτησε με τον υπουργό άμυνας τον ΗΠΑ Λόιντ Όστιν και τον υπουργό εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ένα χρονοδιάγραμμα για μια τέτοια επίθεση. Ο Γκάντς ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσουν την πίεση στο Ιράν. Υπάρχει χώρος για διεθνή πίεση, πολιτική, οικονομική αλλά και στρατιωτική, προκειμένου να πιστεί το Ιράν και να σταματήσει τις φαντασιώσεις του για ένα πυρηνικό πρόγραμμα, είπε ο Γκάντς. Ανέφερε επίσης πως οι αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης άκουσαν με προσοχή τις ανησυχίες του Ισραήλ και πως επεσήμανε ότι το Ιράν είναι πρωτίστως παγκόσμιο πρόβλημα και δευτερευόντως πρόβλημα του Ισραήλ. Επιπλέον, δήλωσε πως στις συναντήσεις του με τους Όστιν και Μπλίνκεν αποφασίστηκε να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους εναντίον της Τεχεράνης. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.